Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Διονύση Κλάδη, υποψήφιο Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αισιόδοξα, με ενθουσιασμό και μαχητικότητα, χωρίς να χάνουμε ούτε μέρα, μπορούμε να διευκολύνουμε τη συμπόρευση με το κόμμα, το εκατοντάχρονο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενός κόσμου που πια έχει πλούσια πείρα και μπορεί να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα κάτω και από τη δικιά μας παρέμβαση. Για παράδειγμα, οι εργάτες στο εργοστάσιο του Ζούρα και όχι μόνο, που στην είσοδο των εργοστασίων βλέπουν καθημερινά τις πινακίδες με τις επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί είναι απλήρωτοι μήνες. Διαπιστώνουν ότι η όποια εντός αγωγικών δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταματάει με το που πατήσουν το πόδι τους μέσα στο εργοστάσιο, στο οποίο κυριαρχεί η εργοδοτική τρομοκρατία. Οι εργάτες στον ΤΑΠ με τις 58 ώρες δουλειά τη βδομάδα χωρίς τα πηγενέλα βλέπουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντα του κεφαλαίου στην ουσία εφαρμόζει τον νόμο της σκλαβιάς όπως τον ψήφισε στην Ουγγαρία η κυβέρνηση του Όρμπαν, του ακροδεξιού αδελφού της Χρυσής Αυγής. Οι εργαζόμενοι στα μεγάλα πολυκαταστήματα στον επισητισμό και αλλού μπορούν να δουν ότι παρά τα τεράστια κέρδη των ομίλων, οι ελαστικές σχέσεις γενικεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απαιτήσεις για χαμόγελα των 300 ευρώ το μήνα αυξάνονται προκλητικά. Παράλληλα, μπορούν να δουν όλοι οι εργαζόμενοι πού φτάνει η ξεφτύλα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Νόθε αντιπρόσωποι, εργοδότες, ο κύριος 8.000 ευρώ μισθό το μήνα, όλοι μαζί για να έχει κυβέρνηση και εργοδοσία συνομιλητές που θα σέβονται εντός αγωγικών την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ωρέγονται να κάνουν και εδώ, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, το συνδικαλιστικό κίνημα κάτι σαν μουσιακό είδος, ένα ντεκόρ στον κοινωνικό εταιρισμό. Όπως για παράδειγμα πριν λίγες μέρες στη Δανία, όπου εργαζόμενοι της Persolit που διεκδικούσαν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση στις συνθήκες εργασίας τους, κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια, με γενικές συνελεύσεις και μετά από απεργία 2 εβδομάδων κατάφεραν να κερδίσουν κάποια από τα αιτήματά τους, λυγώντας την εργοδοσία της εταιρείας. Αμέσως όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη συνδικαλιστική τους ηγεσία, όπου θεωρείται η μόνη αρμόδια να διαπραγματεύεται, να αποφασίζει απεργίες, και δεν φτάνει αυτό, ζητάει και τα αρέστα από τους απεργούς, ζητώντας 10 ευρώ από κάθε εργαζόμενο και για κάθε ώρα απεργίας. Και τα χρήματα αυτά θα τα παραδώσει στην Εργοδοτική Ένωση του κλάδου ως διαφυγόντα κέρδη. Μπορούν να δουν οι εργαζόμενοι ότι τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν οι απεργίες και οι διεκδικήσεις, αλλά το κριτήριο του κέρδους των μονοπωλιακών ομίλων που αποτελεί θεό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως για παράδειγμα το εργοστάσιο του Μαΐλη στην βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, που δεν είχε γίνει ούτε μια μέρα απεργία δυστυχώς, και όμως έκλεισε. Αυτό επίτασε ο νόμος της αγοράς. Οι εργαζόμενοι σε εργολαβίες του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης μπορούν με την παρέμβασή μας να βγάλουν συμπεράσματα για το τι φταίει που ζουν μέσα στην ανασφάλεια, με χαμηλούς μισθούς, που δεν μπορούν να έχουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς απολαβές. Γιατί αυτή η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, που αποτελεί σημαία και της Νέας Δημοκρατίας, της υποπαραχώρησης, όπως μας λένε αλλού, βλέπει λιμάνι Αλεξανδρούπολης, προωθείται ενιαία από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, περιφέρεια, δήμους, ώστε να κερδίσουν μια χούφτα επιχειρηματίες. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουν οι εργάτες, ο λαός, το ΚΚΕ, πολύ πιο ισχυρό παντού. Έχει σταθερή πηξίδα, δεν ταλαντεύεται, είναι σταθερά και μαχητικά υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, του λαού. Ξέρεις ότι ψηφίζοντας ΚΚΕ σήμερα θα το βρεις και αύριο στην ίδια θέση. Ταγμένο να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, να αποκαλύπτει, να ενημερώνει, να βάζει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να ανοίγει δρόμο και να δίνει ελπίδα σε όσους παλεύουν σε Ελλάδα, Ευρώπη και όλο τον κόσμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών για το σοσιαλιστικό μέλλον. Να βάλουμε τα δυνατά μας λοιπόν, να συμβάλλουμε και εμείς εδώ από τον Εύρο, ώστε να γκρεμίσουμε την εγκληματική φασιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Να κάνουμε το ΚΚΕ όσο πιο ισχυρό γίνεται. Καλό αγώνα!